Δεν έχουμε διαβάσει ακόμα τη συμφωνία, οπότε θα μιλήσω για αυτά που διαβάσαμε στον τύπο για τη συμφωνία. Αυτό που περιμέναμε τόσο καιρό, χρόνια ολόκληρα, μια συμφωνία για το θέμα των Σκοπίων ήταν πρώτον ένα όνομα με έναν προσδιορισμό. Και αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία είναι ο καλύτερο προσδιορισμό που θα μπορούσε να υπάρξει. Εταφέρεται σε γεωγραφικό όρο Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφικά η Μακεδονία, που ξέρετε, χωρίζεται μεταξύ Ελλάδα, Βουλγαρία και Σκοπίων. Το δεύτερο είναι ότι είναι έργα όμνες, είναι έναντι όλων. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα της ελληνικής διπλωματίας, θυμόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Το τρίτο είναι υπάρξει αλλαγή στο Σύνταγμα και αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει, διότι έχει δηλωθεί ότι πριν η συμφωνία και τα λοιπά ολοκληρωθεί και περάσει από παντού, θα έχει γίνει και η αλλαγή στο Σύνταγμα και θα έχουν αφαιρεθεί ε, αλυτρωτικοί όροι. Μετά μιλάμε για τη γλώσσα. Η γλώσσα, με επίση με δήλωση, η οποία θα περιέχεται στη συμφωνία, αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, φυσικά, και έχει σλάβικες ρίζες, ανήκει στην κατηγορία των σλαβικών γλωσσών. Βλέπουμε δηλαδή πως αν η συμφωνία είναι όντως όπως διαβάσαμε στον τύπο, η ελληνική διπλωματία πέτυχε αυτό που εδώ και χρόνια προσπαθούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Ένα όνομα με επιθετικό προσδιορισμό, έργα όμνες και με αλλαγή του αλυτρωτισμού. Δεν μπορώ να φανταστώ μια καλύτερη συμφωνία πότε και πώς θα μπορούσε να έρθει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως είναι πως με αυτή τη συμφωνία αν περάσει από την Βουλή των Σκοπίων, γιατί και εκεί ε, φαντάζομαι πως η αντίσταση είναι τεράστια. Αν λοιπόν περάσει και καταφέρει ο Ζαεφ να επικρατήσει των εθνικιστών και ακραίων αντιπάλων του, ανοίγει ο δρόμος για τα Σκόπια να ενταχθούν στο απότερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ενσωματώσουν όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τι καλύτερο θα ήθελε η Ελλάδα για μια χώρα στα βόρεια σύνορά της. Εγώ πιστεύω πως η ένταξη στην Ένωση όταν τελικά έρθει με τους όρους που έρχεται μια τέτοια ένταξη προσφέρει τον καλύτερο γείτονα στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν να δουλέψουμε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και να απομονώσουμε όλα τα εθνικιστικά στοιχεία σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκονται.